Τόσο η Μητρόπολη Ξάνθης όσο και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Ξάνθης στάσονται υπέρ της κατασκευής ενός νέου μουσικού σχολείου Ξάνθης. Στα πλαίσια της ανακοίνωσής της, η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης αναφέρει ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων έχει ήδη εκδηλώσει τη συμπαράστασή του και έχει παράσχει τις ευλογίες του, ώστε η υπόθεση της ανέγερσης νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης να έχει αίσια έκβαση για την πρόοδο των παιδιών μας που αποτελούν το μέλλον του ακριτικού μας τόπου. Και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών της Μητρόπολης Ξάνθης στάσεται υπέρ της κατασκευής ενός νέου μουσικού σχολείου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι τουλάχιστον απαράδεκτο στην πόλη που γέννησε τον Μάνο Χατζηδάκη, στην πόλη του πολιτισμού και των ποικίλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, το μουσικό σχολείο να φιλοξενείται σε κάποιο κτίριο και να μην έχει το δικό του σύγχρονο εκπαιδευτήριο όπου θα γίνονται τα μαθήματα και οι υπόλοιπες δραστηριότητες με άνεση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Θέλουμε να γνωρίζετε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι στο δίκαιο αγώνα σας θα είμαστε δίπλα σας και θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να γίνει πράξη επιτέλους η ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης. Όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει ανταποκριθεί και έχει κατανοήσει ότι ζητάμε και παλεύουμε για το αυτονόητο. Δηλαδή ένα κτίριο για το Μουσικό Σχολείο που αυτή τη στιγμή δεν στεγάζεται καν σε κτίριο κατάλληλο για σχολείο, πόσο μάλλον για μουσικό σχολείο. Με τις δύο αυτές επιστολές του Μητροπολίτη μας, η οποία δόθηκε με δική του πρωτοβουλία, αλλά και των Ιεροψαλτών, ενισχύεται το δίκαιο του αγώνα μας και αποδεικνύει πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πλέον βλέπει ενεργά πως ένα κτίριο είναι απαραίτητο όχι μόνο για τη λειτουργία του μουσικού σχολείου, αλλά και για την ίδια την πόλη της Ξάνθης, η οποία με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει ενισχυμένη πολιτιστική ταυτότητα που, όπως τονίζει και ο Μητροπολίτης στην επιστολή του, λέει, είναι απαραίτητη για την πρόοδο των παιδιών μας που αποτελούν το μέλλον του ακριτικού μας νομού. Να τονίσω για άλλη μια φορά πως η Ξάνθη είναι η μόνη πόλη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που δεν έχει κτίριο κατάλληλο για μουσικό σχολείο. Θεωρούμε πως είναι μειονεκτικό για μια πόλη που οργανώνει τόσες μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ να μην έχει ένα σωστό μουσικό σχολείο που να μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει γίνει γνωστό, φέτος είχαμε 80 αιτήσεις πολύ ταλαντούχων παιδιών. Αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε μόνο τα μισά λόγω της έλλειψης αυτούς. Καταλαβαίνετε πως υπήρξε μεγάλη απογοήτευση σε αυτά τα παιδιά και στους γονείς τους. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε πως ο Μητροπολίτης ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν στο αίτημά μας στη διάρκεια του Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων, οπότε για μας ήταν αναμενόμενο πως θα εξέφραζε και δημόσια τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας. Την περιμέναμε δηλαδή αυτή την επιστολή. Έτσι αυτές οι δύο επιστολές με τη βαρύτητα που έχουν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μας και θα πρέπει να τις λάβουν επιτέλους σοβαρά υπόψη τους οι τοπικοί άρχοντες του νομού μας. Να σημειώσουμε τέλος ότι τόσο η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης όσο και ο Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ξάνθης συνεχίζουν να έχουν σειρά επαφών με αρμόδιους φορείς στην Αθήνα και εν ευθέτω χρόνο θα έχουμε και τις τελικές εξελίξεις επί του θέματος που σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η κυρία Φωκίωνος ευελπιστούν ότι θα είναι θετικές.